Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι ήταν μια πολύ σημαντική σήμερα εφημερίδα, από τις πιο ωραίες που έχω παρακολουθήσει. Πολύ ωραίοι ομιλητές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Να σας πω ότι είμαι εδώ 4 μέρες περίπου, προσπαθώντας να δω τη χλωρίδα της Άνω μέσα από τα μάτια των επαϊώνων. Η Ειρήνη που δεν ήρθε η Παλιανάτου, κοιτάξαμε αρκετά δηλαδή το κομμάτι των καλλιεργιών, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Με τον Τσαγκαράκη, τον Αντώνη, είδαμε τα μνησοκομικά, αλλά και με πολύ καλούς φίλους εδώ, με τον Γιάννη τον Τζεπέρκα, με τον Αλμάτο Γιάννη, με τον Ηρακλή, δεν ξέρω αν έφυγε ο Ηρακλής. Γυρίσαμε πάντα, βεβαίως, η Άνω για μένα δεν είναι άγνωστη, γιατί από ό,τι ξέρετε, οι περισσότεροι, εδώ είναι ο έρωτας ο μεγάλος, στην Άνω, την έχουμε ερωτευτεί εγώ και η γυναίκα μου, και η περιπατική λογική για μένα είναι καθημερινή πρακτική. Περπατάω και τα ξέρω, επομένως τι γίνεται μέσα στο περιβάλλον. Να σας πω ότι στα πλαίσια μιας πιθανής συνεργασίας που σκεφτόμαστε να κάνουμε με το Μουστάκιο Ίδρυμα, έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις και προσπαθούμε να βρούμε μια λογική συνεργασία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, ακούσα τις ομιλίες και του Τσουκαλά του Τάσου, πώς εμείς πιστεύουμε στο γίνεται, έτσι και το έχουμε αποδείξει το γίνεται. Σκέφτηκα τώρα, έτσι που καθόμουν εδώ, πώς θα ξεκινήσει αυτή η λογική να δούμε στην Άνω περισσότερο. Θα επιλέξουμε λοιπόν δύο νέα παιδιά, τα οποία θα ήθελα, δεν το ξέρω βέβαια, τον Τσαγκαράκη αρχηγό, εδώ τον Κώστα και τον Τάσο τον Τσουκαλά, με αυστηρά κριτήρια να επιλέξουν δύο νέους, οι οποίοι να γυαλίζουν το μάτι τους για τη μελισσοκομεία. Θα τους χορηγήσουμε εμείς σαν εταιρεία από 5 μελίσια στο ξεκίνημα, τους θα φέρουμε και εδώ ή δυνατόν, έτσι, και θα τους έχουμε υπό την αυστηρή επίβλεψη για επιχειρηματική ανάπτυξη. Και όχι κοινή μελισσοκομεία, αλλά βιολογική μελισσοκομεία, να φύγουμε και εδώ πάνω. Η Αφρική έχει μια καλή τεχνογνωσία πάνω, όλα τα μελίσια τώρα είναι βιολογικά, όλες οι καλλιέργειες είναι βιολογικές. Και προσωπικά σας λέω, θα ασχοληθώ με το αντικείμενο, στη λογική του επιχείρην. Γιατί σήμερα δεν θα κάνουμε τα μελίσια, έτσι και δεν έχουμε. Και σωστά ο έλεγχος ο προβληματισμός περί φαρμάκων, περί κολάψης των μελισσών, έτσι. Είμαι 48 χρόνια φούρναρης τώρα, μελισσοκόμος, ε. Όταν το ξεκινούσα στο φαρμακείο το 72, είχα φτιάσει 650 μελίσια. Και έβγαζα πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι έβγαζα στο φαρμακείο. Άρα λοιπόν ξέρω καλά τη λογική της μελισσοκομείας. Το θέμα όμως σήμερα είναι να ξεφύγουμε από αυτή την κακομοιριά και την εθνική μοναξιά βέβαια. Δεν γίνεται διότι όλοι, γίνεται λέει, αν ακούστε και το πείτε την οικονομίδη, λέει γίνεται ρε, να μην πω τη λέξη την άσχημη, έτσι. Άρα λοιπόν εκείνο που χρειάζεται η εθνική τόνωση. Βεβαίως όλα αυτά που συμβαίνουν διεθνώς, δεν είμαστε οι μόνοι που περνάμε δηλαδή κακά. 208 τρίλιον που χρωστάει ο κόσμος, δεν ξέρω πού τα χρωστάει. Η Ευρώπη ξέρετε πώς είναι, η Ελλάδα. Μέσα από την έννοια, από το έγκλημα εθνικής συνεννόησης, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον πάτο. Δεν έχουμε επιχειρηματικότητα, δεν έχουμε επιχειρήσεις και βλέπουμε μαζί και εμείς θέμε βέβαια, έτσι. Δεν νοείται το 95% των ενδυμάτων να είναι εισαγόμενα, ούτε το 96% των ποτάμων σε αυτό το περιβόλι που βλέπουμε γύρω, πήγαμε σήμερα στον Αμόλο. Και εκεί δηλαδή απολαμβάνει κανείς την εθνική μοναξιά μας. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται τώρα 4% των ποτάμων να είναι ελληνικά και τ' άλλο το 96% να έχει εισαγόμενα και λέμε μας θέλει ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου, τώρα ο Τσίπρας και τα λοιπά. Βέβαια θέλει γιατί δεν συνεννοούνται. Αλλά πού είναι η δική μας προσωπική ευθύνη που αναφέρθηκε ο Τάσος. Αν δείτε τη διαφάνεια αυτή του Ιπποκράτη, τα λέει όλα. Ο Ιπποκράτης δεν ήταν ένας φιλόσοφος, πώς το λένε οι γιατροί, ήταν ένας μεγάλος φιλόσοφος και επιχειρηματίας. Μη φοβάστε να λέτε το επιχειρήν, ας πούμε. Επομένως εδώ χρειάζεται να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή, σε μηδενικό επίπεδο, γιατί τα έχουμε όλα. Ένα κλικ χρειάζεται η Ελλάδα. Γιατί αυτό το πλούτο που έχουμε εμείς του πολιτισμού και του περιβαλλοντολογικού πλούτου δεν το έχει καμιά άλλη χώρα. Αυτά λοιπόν τα βάλουμε σε μια διαδικασία
επιχειρηματική και όχι αυτά το να φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε επιχειρηματίες, δεν είναι μόλυνση, έτσι. Ειδικά δηλαδή τα παιδιά αυτά που θα επιλέξετε, αγαπητοί φίλοι, είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα καλό παράδειγμα για ξεκίνημα με ισοκομείες παντού. Έτσι, δεν σας ρώτησα, επαναστατικό δικαίωμα σας ορίζω και φαντάζομαι να το βοηθείτε. Έτσι, να φτιάξουμε δύο με ισοκόμους στον άνθρωπο, οι οποίοι να ακολουθήσουν άλλα πρότυπα. Αυτά που διδάσκεις, αγαπητέ Αντώνη, αυτά που σωστά εφαρμόζεις και ο Τάσος να αναπτύξει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχουμε κάνει πολλούς επιχειρηματίες στην εταιρεία, πρέπει να ξέρετε. Η εταιρεία δημιουργεί, είστε όλοι προσκεκλημένοι, όποτε είστε στην Αθήνα, ελάτε από κοντά να δείτε τι κάνουμε, έτσι. Αυτά που σας ανέφερα εδώ τα παιδιά είναι λίγα, έτσι, όσοι έχουν επισκεφτεί, είναι ο έπαρχος, εδώ είναι και ο έπαρχος, και όσοι έχετε έρθει, καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνουμε δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Όταν έχει το κατάινερ και λέει αν την Ελλάδα ήταν επιχείρηση σαν την Αμερική, δεν θα υπήρχε κρίση. Η Ευρώπη θα ήταν διαφορετική, αν μπείτε στο CNN, αν μπείτε στο BBC κτλ. Σας λέω τα κάναμε δύο άνθρωποι, όχι μόνοι μας, αναπτύσσοντας συνεργάτες, συνεργάτες που να πιστεύουν, να αγαπούν, να τρελαίνονται δηλαδή για αυτό που κάνουν. Γιατί αν δεν μπούμε σε αυτή τη λογική, θα είμαστε άξιοι και μη ανταγωνίσιμοι σε αυτά που μας έχουν αφήσει η προβολή μας. Μας τα έχουν δώσει όλα, έτσι. Εάν σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι ο Πλάτων, έτσι, ο Αριστοτέλης και όλοι αυτοί οι μεγάλοι λίγο να τους εκμεταλλευόμασταν, λίγο έτσι, ένα ελάχιστο. Έτσι. Ξέρετε πόσες φορές ρώτησα από την αρχαία πόλη τη Σάδων κάτω και οι περισσότεροι αντρίτες δεν τα ξέρανε. Έτσι. Αν σας ρωτήσω όλους τώρα αυτή τη στιγμή τι είναι η Επίδαυρος, κάποιοι θα μου πείτε το αρχαίο θέατρο. Η Επίδαυρος δεν είναι το αρχαίο θέατρο, είναι το Σκληπείο. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο όλων των εποχών, έτσι. Εκεί κάνουμε ένα τεράστιο κήπο εμείς με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αγκαλιάσετε. Να τα αγκαλιάσετε δηλαδή αυτό που σας έδωσε απλόχερα ο Θεός εδώ. Πραγματικά τα έδωσε απλόχερα. Και βεβαίως όσοι μπορούν να βοηθήσουν και υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το νησί, αλλά δεν αρκεί μόνο. Πρέπει εσείς να συνοηθείτε, είναι αυτό που λέγαμε το πρωί. Αν εσείς δεν συνοηθείτε μεταξύ σας, ό,τι ευλογία και να δώσουμε εμείς από πάνω δεν γίνεται τίποτα. Γίνεται εφόσον αγαπήσουμε αυτούς, αγαπήσουμε την Ελλάδα και την Ελλάδα. Με αυτά λοιπόν τα πολλά λόγια που σας είπα, εγώ να ευχηθώ έτσι. Τέτοια συνέδρια δεν γίνονται, σας το λέω. Γιατί εγώ παρακολουθώ πάντω. Ήταν πάρα πολύ. Βέβαια στα προβλήματα και αυτά που ανέπτυξε τα εύλογα δηλαδή ερωτήματα και ανησυχίες που έγινε, τα έχουμε όλοι. Τι θα γίνει με το αύριο, έτσι, γιατί πρέπει να φάμε. Έτσι, και αυτό είναι το θέμα. Άρα πρέπει να φάμε και να βλέπουμε και μακριά. Και αυτό χρειάζεται ό,τι κάνουν οι μέλισσες. Σκληρή, καθημερινή και ευχάριστη εργασία, παράγοντας κρίσιμα και εξαιρετικά προϊόντα. Αυτό είναι το παράδειγμα που εγώ ακολούθησα όλα τα χρόνια. Από χωριό είμαι, 6 χρονών, ακόμα δεν είχαμε φορέσει παπούτσια. Από εκεί και πέρα φορέσαμε. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα κάνουμε δίαιτα για να δυνατήσουμε. Λοιπόν, όλα τα έχει ζωή. Λοιπόν, 12. Ακόμα πιο καλός εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Πριν κλείσουμε... η κυρία Χατζίνη